Καλημέρα. Ενώ όσο ετοιμάζαμε την εκπομπή από σήμερα το μεσημέρι, δέχτηκα έναν καταιγισμό ερωτημάτων και παρατηρήσεων στα social media, στο λογαριασμό της εκπομπής, στο Twitter και στο Facebook. Είναι γιατί το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε απόψε είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες. Και ενδιαφέρει πάρα πολύ τους πολίτες, όχι λόγω ή όχι μόνο αν θέλετε των πολιτικών παρενεργειών που φαίνεται ότι έχει, καθώς έχει εκτοξεύσει την αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, κυρίως της αξιωματικής, στα ύψη, αλλά γιατί αφορά όλους μας. Αφορά το μέσο πολίτη, τη μέση οικογένεια, αφορά όλους εσάς οι οποίοι αύριο το πρωί θα πάτε στο φαρμακείο για να αγοράσετε φάρμακα. Το σκάνδαλο του φαρμάκου, το σκάνδαλο της φαρμακευτικής δαπάνης και ιδιαίτερα αυτό που συζητάμε αυτές τις ημέρες, το σκάνδαλο Νοβάρτης, είναι ένα σκάνδαλο το οποίο δεν είναι χθεσινό. Απασχολεί την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία πολλά χρόνια. Ίσως πάνω από 10, ίσως και 15 χρόνια πριν. Άλλωστε υπάρχει ένας διαγωνισμός τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των κομμάτων σχετικά με το ποιος ευθύνεται για την υπέρμετρη διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Το 2000, παραδείγματος χάρη, η φαρμακευτική δαπάνη ήταν κάτι παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο σε ευρώ, ετησίως. Το 2010, αυτή η ίδια φαρμακευτική δαπάνη ήταν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σήμερα βεβαίως είναι αισθητά μικρότερη. Όμως αυτό που ελέγχεται όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ποιοι διόγκωσαν τη φαρμακευτική δαπάνη, κυρίως όμως ποιοι ήταν εκείνοι, κρατική λειτουργή, γιατροί, διοικητές νοσοκομείων, διοικήσεις του ΕΟΦ, πολιτικά πρόσωπα, ποιοι ήταν εκείνοι που έχουν την ευθύνη, πολιτική και ποινική, σε ό,τι έχει να κάνει με τα άλλα φυσικά πρόσωπα, όχι τόσο για τη διόγκωση μόνο της φαρμακευτικής δαπάνης, όσο για τις υπερτιμολογήσεις, τις αθέμητες πρακτικές και άλλες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν από την φαρμακευτική βιομηχανία Νοβάρτης, αυτόν τον ελβετικό πολυεθνικό κολοσσό, και ήδη υπάρχουν πολλά στοιχεία που έρχονται στο φως και απασχολούν την επικαιρότητα. Όλα αυτά θα τα εξετάσουμε απόψε με το πρόσωπο κλειδί, με τον άνθρωπο ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση για να φτάσει στην Βουλή, την παρέλαβε δηλαδή από την δικαιοσύνη, από την τακτική δικαιοσύνη, και σήμερα με την απόφαση του Πρωθυπουργού, με την απόφαση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η υπόθεση αυτή οδηγείται στην προκαταρτική εξεταστική επιτροπή, στην παλιά προανακριτική επιτροπή όπως λέγαμε. Τις αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων τις γνωρίζετε. Όλα αυτά θα τα βάλουμε απόψε στο τραπέζι με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Σταύρο Κοντονή, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω που είναι απόψε μαζί μας, κύριε Υπουργέ, και τρεις πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους. Θα έλεγα ότι έχουν ένα κοινό σημείο. Το κοινό σημείο και των τριών είναι το ραδιόφωνο. Μαριάννα Πυριώτη, Μαριάννα καλησπέρα. Καλησπέρα. Πολλά χρόνια ραδιόφωνο. Είχαμε και μια κοινή πορεία τα τελευταία χρόνια ραδιοφωνικά. Κώστας Αρβανίτης, πολλά χρόνια τηλεόραση και ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο 24-7. Και Γιώργος Κουδαλάκης, 6 με 8 το πρωί στα παραπολιτικά FM και για πολλά χρόνια πριν στο Real FM και στον Αντένα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ που είστε απόψε εδώ. Εμείς. Λοιπόν, νομίζω να ξεκινήσουμε τη συζήτηση Facebook και Twitter της εκπομπής για τα ερωτήματά σας. Ήδη ο Αλέκος Βασιλόπουλος και ο Χρόνης Διαμαντόπουλος έχουν σταχυολογήσει αρκετά από αυτά τα οποία θα κληθεί να απαντήσει ο Υπουργός κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και κύριε Υπουργέ... Συγγνώμη, μπορώ να κάνω μια μικρή επισήμανση. Είναι άλλο, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να ανοίξει έτσι και η κουβέντα, αν θες. Είναι άλλο το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης, να το δούμε, και άλλο θέμα της μίζας. Εν προκειμένου, αυτό που συζητάμε δεν είναι ποιο κόμμα διαχειρίστηκε καλύτερα το δημόσιο χρήμα, όπου βεβαίως υπάρχει μια πολιτική ευθύνη, είναι ποιοι τα αρπάξανε. Πολιτικά πρόσωπα, διοικητές νοσοκομείων, γιατροί. Η γνώμη μου λοιπόν, και δεν θέλω άλλο, απλώς ήθελα να το σκεφτώ αυτό ακούγοντας και τον πολύ καλό πρόλογό σας, είναι ότι το θέμα Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο στο σύστημα που είναι σκάνδαλο το σύστημα.
Το σύστημα είναι το σκάνδαλο. Κώστα, δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Η υπόθεση... Γιατί θέλω να σας θυμίσω τη Siemens, τα Panama Papers, τα Paradise Papers, τα εξοπλιστικά ιστορία... και πολλά άλλα. Εξοπλιστικά, λίστα Lagarde. Ο κόσμος τι λέει? Λοιπόν, δεν δικαιούνται να λένε όλοι μαζί τα φάγατε, πολύ κύριο Σπάγκαλο. Δημοσιογράφοι δεν ήμασταν όλοι. Πολιτικοί δεν ήταν όλοι. Κόμματα δεν ήταν όλα. Και τώρα ήρθε η κρίσιμη στιγμή. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα πρότεινα απλώς να μην χαθούμε στον ωκεανό των σκανδάλων και της διαφθοράς, της πολιτικής και της άλλης διαφθοράς που, με την οποία έχει ταυτιστεί, είναι η αλήθεια, το πολιτικό σύστημα για αρκετές δεκαετίες, και να σταθούμε σε αυτό που είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης. Και θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι το σκάνδαλο μέσα στο σκάνδαλο του φαρμάκου. Γι' αυτό αναφέρθηκα στη φαρμακευτική δαπάνη, γιατί η διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης είναι ουσιαστικά οδηγεί και στο χρήμα, οδηγεί στο πολιτικό χρήμα πιθανότατα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, για να μην συνεχίσουμε εμείς, γιατί νομίζω ότι εσείς θα δώσετε τις ειδήσεις, θέλω να καταλάβω το εξής. Το είπε ο Πρωθυπουργός. Άκουσα όμως ξανά βουλευτές και στελέχη πρώην υπουργούς της αντιπολίτευσης. Άκουσα παραδείγματος χάρη τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο στο τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων του Sky, τώρα το βράδυ. Και άλλους να λένε ότι ουσιαστικά οδηγείται μια υπόθεση στη Βουλή με παραγεγραμμένα αδικήματα. Ότι τα αδικήματα της δωροδοκίας και της δωροληψίας έχουν παραγραφεί, άρα ουσιαστικά οδηγείται την υπόθεση σε ένα πολιτικό σόου στην Προανακριτική Επιτροπή για να καταλήξει μετά στη δικαιοσύνη. Έχουν παραγραφεί ή όχι τα αδικήματα? Κύριε Κοτρότσο, νομίζω ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός σήμερα μίλησε με τρόπο σαφή και κατηγορηματικό και όσον αφορά το νομικό πλαίσιο. Υπάρχουν αδικήματα όπως το αδίκημα της απιστίας, το οποίο βεβαίως έχει παραγραφεί, έχει υποπέσει στην αποσβεστική προθεσμία, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος. Υπάρχουν όμως και αδικήματα τα οποία είτε πρέπει να εξεταστούν εάν έχουν παραγραφεί, ή άλλα αδικήματα όπως αναφέρουμε σε αυτά που πρέπει να εξεταστούν στη δωροδοκία και στη δωροληψία, άλλα αδικήματα που η νομική επιστήμη, η νομολογία των δικαστήριων έχει καταλήξει ότι δεν έχουν παραγραφεί, και αυτή είναι η νομιμοποίηση από εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Θέλω ιδίως στο θέμα της δωροδοκίας και της δωροληψίας λίγο να μείνουμε, διότι η διάταξη, η συνταγματική διάταξη είναι πολύ πιο στενή και πιο αυστηρή από τη διάταξη του ποινικού κώδικα για το συγκεκριμένο αδίκημα. Απαιτεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του φερωμένου ως υπαλλήλου, δηλαδή του πολιτικού προσώπου, ο οποίος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος σε συγκεκριμένη περίπτωση ενός υπουργείου, ενός υπουργού, δηλαδή ολοκληρώνεται αυτή η παρανομία. Εάν μείνουμε λοιπόν στο ότι ένας υπάλληλος, ένας υπουργός, κατά την άσκηση των καθηκόντων του έχει δωροδοκηθεί, τότε φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει παραγραφή. Αν όμως, και είναι θέμα πραγματικό, θέμα ουσίας, η δωροδοκία δεν συνδυάζεται με αυτό που λέει το Σύνταγμα κατά την άσκηση των καθηκόντων, τότε θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω. Εγώ όμως θέλω να σας πω και κάτι. Είναι πολύ ωριακή γραμμή είναι αυτό. Είναι πραγματικά. Δηλαδή... Και θέλω να σας πω, κύριε Χουδαλάκη, ότι και η επιστήμη στο συγκεκριμένο θέμα αυτό και ρίζει, η θεωρία προσεγγίζει το ζήτημα με τρόπο διαφορετικό, αλλά είναι και ζητήματα τα οποία δεν έχουν τύχει της μακράς επεξεργασίας από τα ελληνικά δικαστήρια. Ως εκ τούτου υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Πάντως, το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί. Από την παρέα είστε και ο μόνος νομικός και με μακρά διαδρομή. Να πω ότι εάν υιοθετήσουμε το σενάριο ότι δεν είναι παραγεγραμμένη η δωροδοκία. Να σας πω όμως εδώ κάτι, θα σας τότε προλάβω. Τότε παίζουμε με πολύ σοβαρές πιθανότητες να φτάσουμε να ξέρουμε ότι κάποιος δωροδοκήθηκε και ταυτόχρονα έχει παραγραφεί το αδίκημά του. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το εξής. Ότι ακόμα και αν μια προανακριτική επιτροπή ή ένα δικαστήριο φτάσει στο συμπέρασμα περί παραγραφής του αδικήματος, παρά τα αυτά θα πρέπει να εξετάσει
τα πραγματικά γεγονότα, ακριβώς διότι το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, το λεγόμενο ξέπλυμα, στηρίζεται πάνω στη δωροδοκία. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί και το ένα και το άλλο, να καταλήξει είτε η Προανακριτική Επιτροπή είτε πολύ περισσότερο ένα δικαστήριο στο θέμα της παραγραφής, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί για να ελεγχθεί το θέμα της νομιμοποίησης. Άρα λέτε ότι είτε είναι παραγεγραμμένο είτε όχι το αδίκημα της δωροδοκίας και της δωροληψίας, πρέπει να εξεταστεί γιατί είναι προθάλαμος για να πάμε στο ψητό, να το πω έτσι λαϊκά, που είναι το ξέπλυμα. Να πάμε σε ένα αδίκημα και τους Αμερικάνους σε αυτό, διότι από όσο γνωρίζω, αν εμπλακούν, αν φανεί στη διαδικασία ότι έχουν εμπλακεί πολιτικά πρόσωπα, για τις ΗΠΑ το πρόστιμο είναι θεόρατο για την εμπλεκόμενη εταιρεία. Ναι. Ισχύει αυτό? Δεν το ξέρω, κύριε Βάνη, δεν ξέρω. Το είπε η κυρία Γιάννα Παπαδάκη σήμερα το πρωί. Κάτι ξεπερνάει όμως. Υπάρχει κάτι που γνωρίζουμε ήδη. Η οικονομία της ΗΠΑ. Κύριε Υπουργέ, η Νοβάρτης στις ΗΠΑ έχει πληρώσει πρόστιμο ήδη 400 εκατομμύρια. Εδώ να της είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο, σας λέω έτσι ρίσκο στο εμπαρόδο, φρόντισε τότε ο πρόεδρος του ΕΦ να διαγραφεί. Αλλά επειδή έβαλε τότε το... είχε επιβληθεί ένα πρόστιμο. Μισό λεπτό, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάτι μας είπε ο υπουργός. Πότε επιβλήθηκε εδώ πρόστιμο στην Νοβάρτης, εγώ δεν το γνωρίζω. Είχε επιβληθεί μετά το 2008-2009. Και με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΒ διαγράφει το πρόστιμο. 25.000 νομίζω ευρώ ήταν το πρόστιμο. Καλά, ψίχουλα για την Νοβάρτης, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει προθέσεις ενδεχομένως. Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, γιατί υπάρχουν δύο σκέλη σε αυτή την τεράστια υπόθεση που είναι σκάνδαλο Νοβάρτης. Αυτό που είναι σε όλο τον κόσμο σκάνδαλο Νοβάρτης είναι οι αθέμητες πρακτικές και παράνομες, εξού και όλα αυτά τα εξοντωτικά πρόστιμα, για τις μεθόδους τις οποίες είχε και ασκούσε και πιθανότατα θα ασκούσε και στην Ελλάδα με έμεση δωροδοκία ή άμεση δωροδοκία γιατρών εμπλεκομένων στο σύστημα υγείας κτλ. Και ένα δεύτερο σκέλος για το οποίο βρισκόμαστε εδώ νομίζω, εμείς τουλάχιστον που είμαστε σήμερα εδώ, είναι η πιθανή εμπλοκή Ελλήνων πολιτικών στις δωροδοκίες Νοβάρτης. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Και τα δύο τα εξετάζουμε. Ναι, τα εξετάζουμε και τα δύο. Με μία διαφορά. Ο Σάλλος, ο μεγάλος, γιατί η άλλη ιστορία είναι περίπου ένα χρόνο. 14 μήνες, 15. Μάλιστα, μια που ανέφερε πριν ο Κώστας την κυρία Παπαδάκου. Η κυρία Παπαδάκου προ ενός έτους ακριβώς είχε γράψει στο ρεπορτάζ. Δεκέμβρη του 2016, νομίζω. Ότι τότε υπήρχαν στοιχεία για την εμπλοκή 10 κιόλας αριθμό Ελλήνων πολιτικών προσώπων, πολιτικών προσώπων. Λέω λοιπόν τώρα, εάν πριν ένα χρόνο στην δικαιοσύνη υπήρχαν στοιχεία ώστε να δοθούν και να υπάρχει και σχετικό ρεπορτάζ σε μια έγκυρη δημοσιογράφο, ένα χρόνο μετά τι να εικάσω, να εικάσω εγώ ότι βρέθηκαν τα στοιχεία που τότε ήταν ενδείξεις. Θα σας απαντήσω. Ότι το timing ήταν επί τούτου. Θα σας απαντήσω και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πριν ένα χρόνο και ένα μήνα, δύο μήνες, είχε υποπέσει την αντίληψή μου, μάλιστα είχα τότε πρωτοαναλάβει Υπουργός Δικαιοσύνης, δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο, τα οποία εμφάνιζαν μία εικόνα σύψης και διαφθοράς όσον αφορά την τιμολόγηση της ποινής, της τιμής του φαρμάκου. Μάλιστα αυτά τα δημοσιεύματα συνοδεύονταν από πληροφορία ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγεται μία πολυεπίπεδη έρευνα στο επίπεδο δηλαδή του εισαγγελέα του New Jersey, της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς και του FBI για τη συγκεκριμένη υπόθεση στην οποία έχει διαπιστωθεί ελληνικός κλάδος. Δηλαδή, περιπτώσεις που έχουν συμβεί στην Ελλάδα και εξετάζονται. Αμέσως μόλις είδα αυτά τα δημοσιεύματα, τα απέστειλα προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, την κυρία Ξένη Δημητρίου, η οποία διέταξε τη δικαστική, την εισαγγελική έρευνα. Έτσι ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα τότε όσον αφορά από πολιτικά πρόσωπα, αλλά και εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και όσοι αρχίσαμε να βλέπουμε αυτή την υπόθεση, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας δεν έπεσε από τον ουρανό. Δεν ήταν μόνο διαπλοκή υπηρεσιακών παραγόντων κάποιων υπουργείων,
αλλά είναι πολύ πιθανό. Με στοιχεία να, το βλέπετε αυτό, κύριε Υπουργέ. Με αυτά τα οποία σας περιγράφω. Με τα στοιχεία που προέκυπταν από την έρευνα. Που προέκυπταν και είχαν δημοσιοποιηθεί πριν 13-14 μήνες. Επομένως. Δημοσιογραφικές έρευνες μας λέτε. Δημοσιεύματα μας λέτε. Δημοσιεύματα. Για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση. Αυτά ακριβώς έστειλα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η οποία διέταξε και άρχισε λοιπόν η έρευνα, η οποία έφτασε σε ένα πρώτο επίπεδο. Και το τονίζω αυτό, είναι ένα πρώτο επίπεδο της έρευνας, μετά από τη συλλογή κάποιων μαρτυρικών καταθέσεων, να εμφανίζεται εμπλοκή πολιτικών προσώπων, που εδώ ξέρετε πολύ καλά τη διαδικασία, είναι η αμέσως σταμάτημα της έρευνας από την εισαγγελέα, αποστολή στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, διαβίβαση στον Υπουργό Δικαιοσύνης και περαιτέρω στη Βουλή. Τι έκανε την κυβέρνηση και τον κύριο Παπαγγελόπουλο και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά τι έκανε την κυβέρνησή σας να αποφανθεί την ημέρα που αυτό που έφευγε υποχρεωτικά αμελητή προς τη Βουλή, από τη στιγμή που υπάρχουν ονόματα πολιτικών μέσα, να μιλήσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο? Θα σας πω, κυρία Πηγέτη. Γιατί είναι εύλογο το ερώτημά σας. Είναι εύλογο το ερώτημά σας, θα απαντήσω αμέσως. Το πολιτικό σκέλος του σκανδάλου είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. Δεν κατάλαβε ότι ψάχνοντας την Οβάρτης ένα χρόνο και θα κάτι. Θα σας πω λοιπόν τι είχα πει εγώ. Αμέσως μόλις είχα αποστείλει το υλικό αυτό που είχα συγκεντρώσει, σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, μάλιστα ήταν, αν θυμάμαι τότε καλά, είχα πει η κυρία Πυριώτη ότι από αυτό που βλέπω και από αυτό που εκτιμώ είναι ότι έχουμε ένα σκάνδαλο μεγαλύτερο της ζήμας. Αυτό είχα πει εγώ. Το είχαν πει και ο υπουργός και ο αναπληρωτής υπουργός υγείας. Μην φύγουμε όμως από αυτό, γιατί εδώ είναι ένα κομβικό σημείο. Καταρχήν εδώ λοιπόν υπάρχει μια εκτίμηση, κυρία Πυριώτη, ότι έχουμε ένα μεγάλο σκάνδαλο. Τώρα, αν είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από γενέσεως ελληνικού κράτους. Κύριε Υπουργέ, η αξιολόγηση πώς γίνεται, συγγνώμη, αλλά εδώ εκφράζεις μια αξιολογική κρίση. Ή από το σκέλος αυτού καθ' αυτού, διότι όταν έχεις 4.500 γιατρούς, έτσι λένε, εμπλεκόμενους, σίγουρα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Εγώ τότε, κυρία Πυριώτη. Η εκτίμηση της κυβέρνησης γίνεται για το πολιτικό της σκέλος ή για το σκέλος Νοβάρτης στο γενικότερο κομμάτι που είναι παγκόσμιο, έτσι, δηλαδή σε όλες τις χώρες. Ευθέως σας λέω. Μόνο εμείς έχουμε πολιτική. Ευθέως σας λέω. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Ευθέως σας λέω ότι όταν εγώ είχα μιλήσει αμέσως μετά την αποστολή αυτών των στοιχείων στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έβλεπα από τα στοιχεία ότι υπάρχει μια εμπλοκή κρατικών παραγόντων και λειτουργών, η οποία εμπλοκή ενδεχομένως και πιθανότατα θα έφτανε σε πολιτικά πρόσωπα, διότι τα πολιτικά πρόσωπα με βάση την πρακτική αποφασίζουν για την τιμή του φαρμάκου. Αφετέρου έβλεπα έναν εκτεταμένο κύκλο εμπλεκομένων όσον αφορά το δεύτερο σκέλος αυτής της υπόθεσης, που είναι η εμπλοκή δεκάδων, εκατοντάδων ιατρών, οι οποίοι συνταγογραφούσαν παράνομα. Πάμε ένα βήμα πίσω όμως. Λοιπόν, αν γιατί με επιτρέπετε, εκφράζω να τα βάλω σε μια σειρά. Είναι αξιολογική κρίση την οποία δεν μπορεί να εκφράσει κάποιος αν δεν έχει γνώση της δικογραφίας. Και ιδίως. Ένα λεπτάκι. Αυτό είναι τεκμήριο. Ότι όταν εγώ είχα μιλήσει, δεν υπήρχε δικογραφία. Ένα λεπτάκι όμως. Γιατί δεν είχε συγκροτηθεί δικογραφία. Εδώ όμως, και νομίζω ότι σε αυτό αναφέρθηκε και η Μαριάννα, όταν έγινε η συνάντησή σας με τον Πρωθυπουργό, παρουσία και τον αναπληρωτή σας, στο έβγα από το μαξί μου, μιλήσατε και οι δύο για ένα σκάνδαλο, ίσως μεγαλύτερο της Siemens και ο κύριος Παπαγγελόπουλος. Το μεγαλύτερο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Εμείς λοιπόν, και εδώ διορθώστε με, βγάλαμε το εύλογο συμπέρασμα. Ότι κάτι γνωρίζουμε. Προφανώς. Όχι. Προφανώς. Κύριε Χουδαράκη, ακούστε. Ακούστε. Θα ήθελα να μου το δικαιολογήσετε πάντως, γιατί ειλικρινά δεν το έχω καταλάβει. Εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν το γνωρίζατε, πώς το είπατε. Εκείνη τη στιγμή, εμείς τίποτα περισσότερο δεν γνωρίζαμε, και αυτό σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια, πέρα της εκτεταμένης αναφοράς σε πολιτικά πρόσωπα. Και δεν ήταν ένα και δύ τα πολιτικά πρόσωπα. Το διαβιβαστικό τι ανέφερε? Το διαβιβαστικό ανέφερε ακριβώς, σας το λέω, τα ονόματα των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων, την Πρωθυπουργία και την Υπουργεία ενός εκάστου και αναλυτικότατα τα αδικήματα τα οποία υποστασιάζονται από αυτές τις μαρτυρικές καταθέσεις οι οποίες είχαν συγκροτήσει σε γινόταν πρώτη φάση. Γινόταν και αναφορά στο πιθανό ύψος ποσό που μπορεί να αφορούσε το σκάνδαλο, αυτά τα 23 και τα 3. Όχι, δεν το θυμάμαι αυτό το πράγμα, αλλά ξέρετε, κάτι τέτοιο προέκυπτε και ήταν
σας λέω και από τα ζητήματα που συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό, διότι είχαμε εκθέσεις του... Πουράγει εδώ τα στοιχεία της δικογραφίας. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με τα στοιχεία της δικογραφίας, διότι η εισαγγελική έρευνα δεν έχει καταλήξει στο ύψος της ζημίας του ελληνικού δημοσίου, γιατί όπως σας είπα, ήταν τα πρώτα βήματα mm-hmm. της έρευνας της εισαγγελέως όσον αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί για τα μη πολιτικά συνεχίζεται κανονικά, mm-hmm. που μέρος της δικογραφίας όταν αυτή ολοκληρωθεί θα είναι και η εκτίμηση των εισαγγελικών αρχών για τη ζημία που έχει υποστεί το ελληνικό δημόσιο. Οι δηλώσεις τότε λοιπόν, τι νόημα είχαν, τότε, γιατί λοιπόν, έπρεπε να γίνουν τέτοιου τύπου δηλώσεις. Γιατί να μην γίνουν. Το ερώτημα είναι γιατί να μην γίνουν. Διότι εδώ διαπιστώνουμε, κύριε Χουδαλάκη, ότι πράγματι υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Θέλω να πω κάτι και ελπίζω να υπάρχει ένας εκτεταμένος κύκλος εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και τουλάχιστον από τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών, αλλά και από αυτά που είχαν δει το φως της δημοσιότητας τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε μια υπερβολική διόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης στη χώρα, η οποία ήταν η διπλάσια του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε περίπτωση είχε φτάσει στα ουράνια όσον αφορά τη χώρα μας. Όλα αυτά είναι ενδείξεις ή ερωτήματα ακριβώς. Στα οποία μένει να απαντηθεί, ελπίζω πιστικά, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα κάποια στιγμή ο κόσμος, αυτοί που μας ακούνε, εμείς οι ίδιοι που μιλάμε, να ξέρουμε ότι το σύστημα λειτουργεί στην Ελλάδα και ότι όταν κάποιος βάζει το χέρι στο μέλι θα του κόβεται, μπας και σταματήσει και αυτό το φαινόμενο. Αυτό, κύριε Απεργιώτη, ξέρετε πολύ καλά. Αλλά προσέξτε το ερώτημα. Εάν συνεχίζουμε σε μία κατάσταση στην οποία οι Έλληνες πολίτες έχουν πιστεί, Siemens έγινε, άνθρωπος στη φυλακή, πολιτικός στα σοβαρά και καταδίκη η οποία... Να οδήγησε από το. Να δεν υπάρχει, υπάρχουν όλων των υπολείπων. Λέμε λοιπόν τώρα, Νοβάρτης. Ξεκινάνε πάλι με. Βάζετε τον πύχη, εσείς σαν κυβέρνηση το βάλατε, διότι οι δικαστές θεωρητικά, εισαγγελώς μάλλον, κάνουν τη δουλειά τους. Το στέλνουν στη Βουλή. Βάζετε τον πύχη στο Θεό. Όχι μόνο, συνεχίζεται. Βάζετε 10 ονόματα. Για τα μη πολιτικά πρόσωπα. Βάζετε 10 ονόματα. Δικαιοσύνη, Μαριάννα, μου βάζει τα ονόματα, έτσι. Εάν για οποιοδήποτε λόγο αποδειχθεί. Δεν τα βάζει η κυβέρνηση, κυρία Πηγιώτη. Όχι, επικοινωνιακά τα βάλει η κυβέρνηση. Όχι καθόλου, κάνετε μεγάλο λάθος. Σας θυμίζω εκείνο το βράδυ, αν καιρό. Όχι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, κυρία Πηγιώτη. Όχι τεράστιο. Που ξέρουν οι επικοινωνία. Επιτρέψτε μου. Η κυβέρνηση πει... δεν είπε ούτε ένα όνομα. Δεν μιλάω για τα ονόματα. Μιλάω ότι τη σφραγίδα ότι η πολιτική είναι σίγουρα εμπλεκόμενη την έβαλε η κυβέρνηση. Πότε την έβαλε η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση. Πότε την έβαλε η κυρία Πηγιώτη κυβέρνηση. Την ίδια ημέρα στην οποία έγινε η σύσκεψη στο Μαξίμου. Μα εκεί την ίδια μέρα είχα πάρει εγώ τη δικογραφία από την εισαγγελέα του Αριουπάγου. Συμφωνούμε, αλλά επικοινωνιακά δημιουργήσατε μία εικόνα που λέει 10 πολιτικοί τυχόν εμπλέκονται ή μάλλον εμπλέκονται σε αυτήν την ιστορία. Και σας ρωτάω τώρα εγώ, εάν. Τέλος πάντων, δεν συμφωνώ καθόλου με την. Είτε επειδή δεν υπάρχει το. Δεν το έχουν διαπράξει. Είτε από το οτιδήποτε. Ας πάμε λοιπόν στην ουσία. Υπάρχει Έλληνας ο οποίος δεν θα θεωρεί στην επόμενη μέρα ότι θα κουβουλώσατε σαν πολιτικό σύστημα. Ακούστε, κύριε Απεργιώτη. Έτσι είχε γίνει 50 φορές. Ακούστε. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας. Αυτή ήταν η πρακτική που ακολουθούσαν τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα επί 40 χρόνια. Έχουμε ένα νομοθετικό καθεστώς απαράδεκτο. Εγώ είπα ότι είναι ηθικά απαράδεκτο και νομικά ανέντιμο όλο αυτό το νομικό καθεστώς που υπάρχει. Διότι είναι ένα καθεστώς το οποίο προσβάλλει την ισονομία και είναι ένα καθεστώς ευνοιοκρατίας. Η κυβέρνηση λοιπόν. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών εννοείται. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, ο οποίος στηρίζεται στη συνταγματική διάταξη. Η κυβέρνηση λοιπόν από την πρώτη στιγμή. Και χρειάζεται συνταγματική αλλαγή. Έτσι. Είπε λοιπόν ότι πρώτη και κύρια δουλειά μας όσον αφορά την αναμόρφωση αυτού του νομοθετικού πλαισίου είναι η συνταγματική αναθεώρηση και κάλεσε και τα κόμματα να πούνε τη γνώμη τους για αυτό το μείζον θέμα. Διότι έχετε απόλυτο δίκιο και έχουν απόλυτο δίκιο και οι πολίτες οι οποίοι εξεγείρονται με μια κατάσταση που διαπιστώνει παρανομίες, διαπιστώνει διαπλοκή και διαφθορά, αλλά που στο τέλος δεν υπάρχει τιμωρία. Ή υπάρχει τιμωρία μέσω μιας άλλης οδού. Σας θυμίζω την υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Αλλά έχουν μείνει επάνω. Έτσι, λοιπόν, προσέξτε. Εδώ λοιπόν, κύριε Απεργιώτη, θέλω να θέσω. Επιτρέψτε μου, κύριε Κοτσόπουλο. Ναι, και τελειώστε για να μπούμε για να στην γίνεται ουσία, και η συζήτηση τώρα, παραγωγική. Ακόμα με τα διαδικαστικά. Θα πρέπει λοιπόν να συμφωνήσουμε ότι αυτό το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να καταργηθεί. Και το λέει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει καμία ανάγκη προστασίας.
ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι υπουργοί, ούτε τα στελέχη. Πρώτα και κύρια για να υπάρχει διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Και δεύτερον, και το τονίζω αυτό σαν δικηγόρος και σαν υπερασπιστής, πρέπει να υπάρχει προστασία αυτών που φέρονται ως εμπλεκόμενοι. Καλά, διότι θέλουμε να μείνουμε λίγο. Ένα λεπτό. Βεβαίως. Διότι εάν η εισαγγελική έρευνα και για τα πολιτικά πρόσωπα είχε ολοκληρωθεί και είχε καταλήξει σε πόρισμα, θα είχαμε μια ολοκληρωμένη δικογραφία και ένα ασφαλές εισαγγελικό πόρισμα, το οποίο θα μας έλεγε ότι ενδεχομένως από τους 10 οι οποίοι εμφανίζονται σήμερα από τις μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες είναι αδιασταύρωτες ως εμπλεκόμενοι, δεν έχουν καμία δουλειά παρά μόνο οι 3, ή έχουν άλλοι 10, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Επομένως, εδώ η πρόταση της κυβέρνησης είναι κατηγορηματική και καθαρή. Χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Τα πολιτικά πρόσωπα δεν χρειάζονται καν ενός είδους προστασία. Πρέπει να υπάρχει ισονομία και όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου, αλλά και όσον αφορά την εφαρμογή δικονομικών διατάξεων, όσον αφορά την παραγραφή των αδικημάτων. Λοιπόν, γιατί πάμε, εκεί είναι το όλο κόλπο. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ. Γιώργο, μισό λεπτό. Επιτρέψτε μου να τα βάζω σε μία σειρά εγώ, έτσι. Λοιπόν, εγώ θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου και να χρησιμοποιήσω τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης. Ένα από τα βασικά επιχειρήματα που ακούω τα τελευταία 24 ώρα είναι το θέμα των προστατευόμενων μαρτύρων. Εάν και κατά πόσο είναι αξιόπιστοι αυτοί οι μάρτυρες, πρώτον. Δεύτερον, γιατί προστατεύονται. Άκουσα τον Ανδρέα Λοβέρδο απόψε στον Sky να λέει από τι κινδυνεύουν αυτοί οι άνθρωποι και προστατεύονται. Εγώ θα τους βγάλω τις κουκούλες. Σε μια εγκληματική οργάνωση αντιλαμβάνομαι, λέει, είπε ότι κάποιος θα απειλούσε να τους σκοτώσει. Εδώ δεν τους απειλεί κανένας. Γιατί λοιπόν ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία? Κύριε Κοτρότσο, ας πάμε λίγο πίσω. Η ρύθμιση αυτή περί προστασίας των μαρτύρων ισχύει από το 2001. Σωστό. Η χώρα μας, με τροποποίηση το 2014. Η χώρα μας ενσωμάτωσε τη συνθήκη του Παλέρμου και με αυτόν τον τρόπο στο δίκαιό μας, στο δικονομικό μας σύστημα, εμφυλοχώρησε η διάταξη περί προστασίας μαρτύρων. Mm-hmm. Το 2010 υπήρξε μια πρώτη τροποποίηση και το 2014 η τότε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δηλαδή αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν, ψήφισαν τη διάταξη η οποία ισχύει και ενεργοποιείται στην παρούσα περίπτωση. Αυτοί που ψήφισαν τη διάταξη το 2014, η οποία ενεργοποιείται τώρα. Εισηγήθηκαν κιόλας. Τι είπατε? Δεν την ψήφισαν. Την ψήφισαν στη Βουλή. Την εισηγήθηκαν και την ψήφισαν, βεβαίως. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Και σας λέω με πάσα ειλικρίνεια ότι σωστά την εισηγήθηκαν και σωστά την ψήφισαν, διότι εδώ μπήκε πλέον στο νομοθετικό μας οπλοστάσιο και η προστασία μαρτύρων, που δεν είναι μόνο για τρομοκρατικές οργανώσεις και εγκληματικές οργανώσεις, αλλά ότι πρέπει να προστατεύονται και οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Μου επιτρέπετε. Επομένως, ένα λεπτάκι. Προστατευόμενος. Σε αυτό λοιπόν το ζήτημα. Αυτοί που σήμερα παραπονούνται για την εφαρμογή του νόμου είναι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν τη συγκεκριμένη διάταξη. Κύριε Υπουργέ, τι άλλο να πω? Θα ήθελα εγώ να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν να βγαίνουν μέσα ενημέρωσης ιδιωτικά τηλεοπτικά δίκτυα και να μας παρουσιάζουν προστατευόμενοι μάρτυρα φάτσα κάρτα και να μας λένε κιόλας οι παρουσιαστές, δημοσιογράφοι έμπειροι, ότι είναι και δημοσιογραφική επιτυχία? Ρωτώ λοιπόν, αν είναι δημοσιογραφική επιτυχία, είναι του κράτους αποτυχία. Ένας μάρτυρας λοιπόν, ένας πολίτης ο οποίος θέλει να συνεργαστεί, είναι εντελώς απροστάτευτος. Δεύτερο, συγγνώμη να σας το πω. Το όνομα του οποίου πιθανώς, αν ισχύει αυτό, αναγραφόταν σε έγγραφα της δικογραφίας. Σύμφωνα με τη συνάδελφό μου πάλι για να αποβαδάξουν. Λέτε όχι, σε καμία περίπτωση. Ωραία, θα το δούμε. Θέλω όμως να πει δεύτερο κομμάτι που, επειδή είναι πρόσφατη η κουβέντα που έκανα στο ραδιόφωνο με τη Γιάννα, μου είπε ότι απειλούνται μάρτυρες από δικηγόρους. Σήμερα το πρωί υπάρχει το απογνωτοφωνημένο στο news24.gr. Όταν έχω σήμερα λοιπόν. Απειλούνται προστατευόμενοι μάρτυρες. Προστατευόμενοι ή μάρτυρες γενικώς. Αυτό είπε η Γιάννα. Δεν είναι μια τυχαία. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι μάρτυρες. Νομίζω είναι τρεις αυτοί οι προστατευόμενοι. Όχι, υπάρχουν άλλοι. Μη προστατευόμενοι. Είναι μη προστατευόμενοι. Αν είμαστε λοιπόν. Μη προστατευόμενο, συγγνώμη, Κώστα μου, είναι 11. Ωραία. Έχουμε τρεις στην Αμερική, το λέω για να τα ξεμπερδεύουμε τα πράγματα. Τρεις προστατευόμενοι Αμερική. Τρεις στην Αμερική, εδώ, οι οποίοι δεν είναι μάρτυρες, αλλά είναι μηνυτές. Έχουμε τρεις προστατευόμενους μάρτυρες στην Αθήνα και έχουμε και 11 μη προστατευόμενους. Συνέχισε, Κώστα. Εγώ λοιπόν, σε αυτό που λέει ο Γιώργος, βάζω την ερώτηση.
επειδή μιλάμε για ένα κράτος δικαίου. Αν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη διαδικασία συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές δηλώνουν ότι είναι μη προστατευόμενοι, όχι με τη λογική της δικογραφίας, ότι απειλούνται, με συγχωρείτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Κύριε Αρανιτή, χωρίς περιστροφές σας λέω ότι κανένας, όσο ψηλά κι αν είναι και όπου κι αν βρίσκεται, δεν μπορεί να γνωρίζει αυτή τη στιγμή τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων. Τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων τα γνωρίζει η εισαγγελέας η οποία εξέδωσε τη διάταξη. Δεν λέω μόνο τους προστατευόμενους. Προσέξτε με. Ένα λεπτάκι. Να μείνουμε σε αυτό, γιατί είναι θέμα νομικό και πολιτικό. Έγινε και πολιτικό. Υψηλής στάθμης. Και έγινε και πολιτικό, αν βεβαίως μπει σε, αυτό το... Με βάση τις αιτιάσεις που έχουν διατυπώσει από την αντιπολίτευση. Σε αυτή τη συζήτηση περισκευωρίας κτλ. Κανένας δεν μπορεί, κύριε Αρβανίτη. Σας είπα, μόνο η εισαγγελέας η οποία εξέδωσε τη διάταξη και ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος εποπτεύει την έρευνα. Μου επιτρέπετε δύο-τρεις διευκρινιστικές εδώ. Αυτοί μπορεί να κληθούν, κύριε Υπουργέ, μπορεί να κληθούν οι προστατευόμενοι μάρτυρες να καταθέσουν, το άκουσα... Νομίζω και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Λεβέρδο. Στην Προανακριτική Επιτροπή. Υπό το καθεστώς προστασίας. Υπό το καθεστώς προστασίας. Δεν έρεται. Και όταν λένε λοιπόν ότι βγάλουμε τις κουκούλες, τι εννοούν? Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να εμπλακώ σε μια συζήτηση η οποία αποπνέει ένα άρωμα τραμπουκισμού, παράβασης του νόμου και έτσι θελισμών. Διότι δεν έχουμε ακούσει μόνο αυτό. Έχουμε ακούσει άλλο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι θα σπάσω τα χέρια κτλ. Καταστάσεις οι οποίες είναι απολύτως έκνομες και δείχνουν ένα πανικό. Εγώ θα έλεγα προς όλους σήμερα, είδατε πώς τοποθετήθηκα, όσον αφορά την ανάγκη αναθεώρησης για την προστασία όσων φέρονται κάθε φορά, όταν ακολουθείται αυτός ο απαράδεκτος δρόμος, για να προστατεύονται αυτοί οι ίδιοι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Αλλά προσβολές αυτού του τύπου και ιδίως τραμπουκισμούς εις βάρος του νόμου και παρά τον νόμο, δεν θα ανεχθεί πρώτα και κύρια η δικαιοσύνη. Σεραφείμ, μισό λεπτάκι, σε παρακαλώ, μην φύγουμε από αυτό. Κώστας έκανε μια ερώτηση προς τιμήν του και κανείς από εμάς δεν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα το οποίο βγήκε στα site. Και λέει ο Υπουργός Γιώργο ότι δεν ήταν στη δικογραφία. Μισό λεπτό. Εγώ είχα δημιουργήσει. Όχι μόνο, κύριε Χουδαλάκη. Επιτρέψτε μου τις διευκρινιστικές ερωτήσεις για να βγάλουμε άκρη. Παρακαλώ. Δεν ήταν στην ελληνική δικογραφία. Ήταν στη δικογραφία την αμερικάνικη. Είναι μια ερώτηση. Δεν το ξέρω, κύριε Απριγιώτη. Κανένας δεν μπορεί να τα ξέρει αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Διότι το καθεστώς προστασίας είναι απόλυτο. Δεν επιδέχεται εξαιρέσεων ή κάτι άλλο. Κύριε Υπουργέ, μας βάζετε ένα γενικό πλαίσιο. Και εδώ γίνεται μια συγκεκριμένη ερώτηση. Και λέμε, ένας άνθρωπος ο οποίος προστατεύεται, και από ό,τι φαίνεται όχι στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική. Ζητάμε τη συνδρομή, τα στοιχεία κτλ. Έρχεται και τον βγάζουμε στη σέντρα. Αυτό σας ξαναλέω, κύριε Χουδαλάκη, αυτό... δεν μπορεί να το ξέρει κανένας. Και θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, είναι αυτός δηλαδή, από τη στιγμή... ότι είναι απαράδεκτο να γίνονται εικασίες όσον αφορά τα πραγματικά στοιχεία προστατευόμενων μαρτύρων. Εγώ θεωρώ απαράδεκτο. Εγώ αναρωτιέμαι από Γιώργο, τη στιγμή που υπάρχει ένα ανεύθυνο. Ή υπάρχει ένα άλλο σύστημα το οποίο αναζητεί μάρτυρες. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και ο νους μου πάει στο πονηρό. Αλλά επειδή έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον κύριο Κοντονή απόψε. Κύριε Υπουργέ, εγώ αναρωτιέμαι από εκεί πέρα τι έγινε. Θα συνέβη κάτι. Σας λέω πάντως ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο έγγραφο, διότι άκουσα μετεκπλήξεως τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης επί κυβερνήσεων Σαμαρά να λέει ότι δεν υπάρχει το εγκριτικό έγγραφο του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος εποπτεύει τη διαδικασία, που αν υπήρχε αυτό το έγγραφο στη δικογραφία, πλέον θα γνώριζαν οι πάντες τα ονόματα των προστατευόμενων μαρτύρων. Εγώ να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Εγώ θα συμφωνήσω, ναι. Το όνομα του προστατευόμενου μάρτυρα με την Χρυσή Αυγή είχε βγει. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε μόνο καχύποπτοι. Είναι ότι έχουμε καεί και στο χυλό. Υπάρχει μια αίσθηση πάντως, κύριε Υπουργέ. Και θα μου επιτρέψετε επειδή είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ καλά
τι πέρασε ο μη προστατευόμενος μάρτυρας, αλλά ουσιώδης μάρτυρας στη Siemens, η κυρία Τσακάλου, mm-hmm. η οποία δέχτηκε δύο φορές επιθέσεις, έτσι, κανονικές. Είχε και αστυνομική προστασία, αναγκάστηκε να έχει πλέον το κράτος να της παρέχει προστασία. Δεν ήταν προστατευόμενη μάρτυρα. Η γραμματέας του Χριστοφορά, δεν είχε καθεστώς προστασίας. Λοιπόν, δεν ήταν σε καθεστώς προστασίας. Ήταν ουσιαστική μάρτυρας και παραμένει, γιατί η δίκη της Siemens τώρα είναι σε εξέλιξη. Άρα, το ποιος θέλει να κλείσει το στόμα μιας μάρτυρος μπορεί να μην είναι από την πολιτική πλευρά, μπορεί να είναι και από την πλευρά της εταιρείας. Από τους 4.500 γιατρούς. Αλλά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Πού είναι το άλλο? Άρα σωστά έχουμε καθεστώς προστασίας μαρτύρων. Βεβαίως, μα αυτό είπα. Γιατί λένε για κουκουλοφόρους και θα βγάλουν τις κουκούλες. Τι μας λένε αλήθεια? Δεν υπάρχει. Εγώ, κατά τη μου εκτίμηση... Εγώ το ανέφερα γιατί είναι κεντρικό επιχείρημα. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα. Από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Εάν κάποιος με κατονομάσει, εμένα, τη Μαριάννα Πυριώτη, ότι χρηματίστηκα όταν ήμουν εν ενεργεία δημοσιογράφος και έκανα και έδειξα και αυτούσα. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ξέρω ούτε ποιος είναι αυτός ο οποίος με καταγγέλει, ούτε τι πρέπει να κάνω σε σχέση με αυτά τα που είναι τα καταγγελόμενα, διότι και δεν υπάρχει και κάποιο άλλο στοιχείο. Δηλαδή, δεν είναι ότι βρήκαν στο λογαριασμό μου και τα λεφτά ή ανοίξαν τους λογαριασμούς μου, τα βρήκαν. Αλλά μου λέτε λοιπόν ότι εγώ, κανείς άλλος από το, ούτε πολιτικός, ούτε τίποτα. Εξηγήστε μου πώς μπορώ να αντιδράσω εγώ και όλη αυτή τη λάσπη που... Πιθανόν δικαίως ή αδίκως, γιατί αν είναι δικαίως δεν είναι λάσπη, είναι ορθή κατηγορία. Αλλά αν είναι... Τι θα άλλαζε όμως, Μαριάννα, αν όχι, έχει έρθει το πρόσωπο? Έχει σημασία. Σου λέει, έχω ένομα συμφέροντα. Εγώ ένομα συμφέροντα. Να προστατεύσω την τιμή εσείς μου και την αξιοπρέπειά μου. Που μου λέτε ότι πήρα τόσα χρήματα ή μου δώσατε τόσα κατά χρήματα. Κατά πρώτον, κυρία Πυριώτη, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτή τη στιγμή, είναι σωστό το ερώτημα και εύλογο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κατηγορία. Υπάρχει όμως δεν υπάρχει κατηγορητήριο. Είναι χειρότερο αυτό, κύριε Υπουργέ. Μα το είπα προηγουμένως, κύριε Κουδαλάκη. Μα το είπα προηγουμένως, γιατί είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία, όχι μόνο διότι οδηγεί σε ατιμωρησία και παραγραφές, αλλά γιατί μπορεί να εκθέτει ανθρώπους που σε πρώτη φάση φαίνονται εμπλεκόμενοι, αλλά τελικά μπορεί να αποδειχθούν ότι δεν είναι. Και είναι άλλοι. Και πολλοί τηλεθεατές, να ξέρετε, εάν πρέπει να καταργηθεί και αν η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλία, βεβαίως δεν ξέρουν το διαδικαστικό της καταργήσεως αναθεώρησης του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Από εμάς, κυρία Πυριώτη, εμείς έχουμε πει και το έχουμε βάλει στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης ότι το συγκεκριμένο άρθρο θα αναθεωρηθεί, θα καταργηθεί, δεν χρειάζονται υπουργοί προστασία περισσότεροι από αυτοί που χρειάζεται οποιοδήποτε πολίτης. Στην πράξη χρειάζεται αναθεώρηση. Αν δεσμευτούν και τα άλλα κόμματα, θα γίνει. Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης. Εμείς έχουμε θέσει την πρότασή μας. Όχι, αναθεωρητική είναι η επόμενη. Διότι το Σύνταγμά μας προβλέπει την αναθεώρηση σε δύο φάσεις. Η δεύτερη φάση, αφού έχουν μεσολαβήσει μάλιστα. Υπάρχει συμφωνία. Εγώ νομίζω ότι εάν για κάτι βγούμε πλουσιότεροι και εξοπλίσουμε το πολιτικό σύστημα με αξιοπιστία και φερεγγιότητα, θα ήταν να συμφωνήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στη συνταγματική πρόταση αναθεώρησης την οποία έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως για αυτό το ζήτημα. Τούτον δοθέντων όμως, Μαριάννα, θα έπρεπε να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Καλά τα νεοδημοκρατικά. Προσέξτε λοιπόν. Θυμάμαι ότι και εισήγησε η πρόταση Παυλόπουλου 2014 για την αναθεώρηση του Συντάγματος περιελάμβανε, αν θυμάμαι καλά, την κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργού. Όχι, όχι. Λέω ποια ήταν η θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε. Έτσι. Άρα εικάζω ότι μπορεί να υπάρξει συνένεση σε αυτό. Εγώ λοιπόν καλοπροαίρετα λέω ότι τούτων δοθέντων, δηλαδή με το αμελητή στη Βουλή, με το που βρίσκουν όνομα πολιτικού, θεωρητικά πρέπει να το στείλει στη Βουλή. Δεν ανακατεύεσαι, δεν ψάχνεις. Δεν μπορεί να διακόπτεται η έρευνα. Τούτο δοθέντων δεν θα έπρεπε ή εκάστοτε, δεν μιλάω μόνο για τη δική σας την κυβέρνηση, γιατί και στο παρελθόν έχουμε δει ανάλογα. Δεν θα έπρεπε η εκάστοτε πολιτική, τέλος πάντων, ηγεσία να είναι λίγο πιο προσεκτική με τον τρόπο με τον οποίο σουτάρει κυριολεκτικά τους αντιπάλους της. Εδώ έχουμε τη διαφωνία τερέν. Και σας το είχα πει και προηγουμένως. δεν διεξάγει η κυβέρνηση την έρευνα και δεν καταλήγει η κυβέρνηση σε ποια πολιτικά πρόσωπα εμπλέκονται. Σε αυτό καταλήγει η αρμόδια εισαγγελέας, η οποία ενημερώνει την ανώτατη εισαγγελική αρχή της χώρας, που είναι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτή την περίοδο. Και βεβαίως δηλαδή και η κυβέρνηση. Τι είπατε? Εσείς λέω τώρα πολιτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ
σαν κόμμα ή η ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, σαν κυβέρνηση, δεν εκμεταλλευτήκατε πολιτικά το γεγονός των 10 ονομάτων? Όχι, κυρία Πυριώτη. Και ειλικρινά σας το λέω, δεν είναι ούτε στην κουλτούρα της αριστεράς, ούτε στο αξιακό σύστημα της αριστεράς να προσπαθήσει να βάλει κατά πολιτικών αντιπάλων της μέσω αυτής της διαδικασίας. Η κυβέρνηση δίνει μια πολιτική μάχη με τους πολιτικούς ανταγωνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κλείσουμε τα μάτια, ούτε θα πούμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα, όπως μας λέει η αντιπολίτευση σήμερα περί σκευωρίας και η Ελλάσσονα αντιπολίτευση για 89, σε ένα διεθνές σκάνδαλο, το οποίο αποκαλύφθηκε από άλλους και διεξάγεται έρευνα στην Ελλάδα από τις εισαγγελικές αρχές. Είναι λαϊκή επιταγή η διαφάνεια, είναι λαϊκή επιταγή η κάθαρση και σε κάθε περίπτωση να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια ανεξάρτητα εάν με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να καταλήξει σε δίκη και καταδίκες. Πάντως εδώ πέρα, κύριε Υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα και φαντάζομαι ότι σε αυτό θα συμφωνήσουμε και τρεις τουλάχιστον που μας κάλεσε απόψε και μας έκανε τη χαρά και την τιμή ως εγγραφή. Το σκάνδαλο είναι διεθνές. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούσε η Νοβάρτης ανά τον πλανήτη ήταν μη ηθικές και θα έλεγα και μη θεμητές επιχειρηματικά. Ποιες ήτανε? Λάδωνε όπου μπορούσε για να παίρνει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Σε καμία χώρα όμως πλην της Κίνας που όλοι οι αξιωματούχοι είναι κυβερνητικοί, μέλη του κόμματος, σε καμία άλλη χώρα δεν υπήρξε εμπλοκή πολιτικών. Εδώ λοιπόν γεννάτε το. Δεν το ξέρουμε. Εγώ από όσο έχω διαβάσει και πιστέψτε με αυτό που είπατε. Στην Ιταλία, επειδή και εγώ το έψαξα, στην Ιταλία υπήρξαν περιπτώσεις τέτοιες. Κρατικών αξιωματούχων ή πολιτικών? Κρατικών αξιωματούχων. Άλλο κρατικών αξιωματούχων. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Σε επίπεδο πολιτικές ηγεσίες μιλώ. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αν μου επιτρέπετε μόνο αυτό, είναι εντελώς διαφορετικό το σύστημα τιμολόγησης των φαρμάκων στην Τουρκία, την Κίνα και αλλού. Εντελώς διαφορετικό. Να πάμε, αν θέλετε. Να σας πω κάτι που έχει ψάξει και εμένα η ερώτησή μου, θα πω γιατί την κάνω. Θα πω γιατί την κάνω, γιατί πιστεύω ότι στην καρδιά της το πολιτικό θέμα που συζητάμε είναι αυτή η ερώτηση. Δηλαδή, έχουμε ένα διεθνές σκάνδαλο, μάλιστα. Αξίζει διερεύνηση. Υπάρχει κανένας Έλληνας που δεν θέλει? Κανένας. Πάμε τώρα να δούμε. Γιατί συμβαίνει στην Ελλάδα και εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα? Να το δούμε. Διότι εδώ είχαν ένα νόμο, σας απαντώ ευθέως κύριε Χουδαλάκη, για δεκαετίες που η τιμολόγηση του φαρμάκου γινόταν μέσα από τα κανάλια τα οποία ήταν υψηλόβαθμη κρατική λειτουργή και μάλιστα πολύ στενά συνδεδεμένη με τους εκάστοτε υπουργούς και με υπουργικές αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονταν και προσδιορίζαν την τιμή του φαρμάκου. Είχε, προσέξτε, θα σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι ένα λεπτό, κύριε Πυριώτη, επαφή. Ένα λεπτό συγκεκριμένο. Θα σας πω, θα σας πω και αυτό. Στην περίπτωση συγκεκριμένη. Προσέξτε, κύριε Χουδαλάκη. Τον Ιανουάριο του 2011, η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Μαρκογιαννάκης και άλλοι δύο βουλευτές, τότε που την είχαν ακολουθήσει μετά τη διαγραφή, κατέθεσαν μια επίκαιρη ερώτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και ακριβώς έθεταν αυτά τα ζητήματα, ότι εδώ έχουμε μέγα σκάνδαλο, διότι όχι μόνο αυξάνεται κάθε χρόνο 200 με 300 εκατομμύρια η φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν έχουν γίνει και διαγωνισμοί επί 5 και 7 χρόνια. Πότε ήταν αυτή η ερώτηση που λέτε? Τον Ιανουάριο του 2011. Στελέχη σημερινά της Νέας Δημοκρατίας. Πασόκ. Κυβερνήσεως Πασόκ. Πάντως εγώ ερωτήθηκε ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Υγείας τότε, και απάντησε στην επίκαιρη ερώτηση του Υπουργού. Όμως, γιατί το λέω, κύριε Χουδαλάκη, αυτό. Η εμπλοκή των πολιτικών. Η εμπλοκή των πολιτικών προέκυπτε ευθέως μέσα από το νομοθετικό πλαίσιο που υπήρχε του προσδιορισμού της τιμής του φαρμάκου. Και ο προσδιορισμός αυτός γινόταν από πολιτικά πρόσωπα και από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, κρατικούς λειτουργούς, των αρμοδίων και όφηνε. Μένω λίγο στον Γιώργο. Να ήταν ένας, να το καταλάβουμε. Να ήταν δυο, άντε να το καταπιούμε. Εδώ είναι καμιά δεκαριά. Δηλαδή, αν ένας ακόμα γίνεται ομάδα, δηλαδή παίζουν μπάλα. Εκεί υπάρχει ένα ερώτημα. Κύριε Αρβανίδη, να σας πω κάτι. Εγώ σε αυτή την περίπτωση είμαι απολύτως ψύχρεμος και αντιμετωπίζω τα πράγματα με ένα θεσμικό τρόπο. Αυτή την ώρα πράγματι υπάρχουν εμπλεκόμενοι. Να ξεκαθαρίσω κάτι και για τους πράγματι υπάρχουν εμπλεκόμενοι. Άλλο για μένα
που είναι πολύ σοβαρό, η πολιτική ευθύνη, διότι στα αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν ξυπνήσαμε ξαφνικά και πέσαμε στο μνημόνιο. Αυτό είναι άλλο πράγμα και θα το και για το χρεώκο τη φαρμακευτική δαπάνη που λέγαμε. Άλλο, άλλο η πολιτική στο φάρμακο. Ακούστε, άλλο αν το πλήρωνε ο λαό στο φάρμακο. Δυστυχώς, και άλλο αν τα πήραμε. Δυστυχώς, κύριε Αρβανιτή, δυστυχώς, βρισκόμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Εδώ, εξαιτίας αυτής της απαράδεκτης νομοθετικής ρύθμισης, σας το είπα και προηγουμένως, εμφανίζονται εμπλεκόμενοι άνθρωποι, πολιτικά πρόσωπα, οι οποίοι μπορεί να αποδειχθεί ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτή την υπόθεση. Όπως μπορεί να αποδειχθεί ότι έχουν και παραέχουν. Ναι. Αυτά όμως είναι σε εκκρεμότητα. Εντάξει, εμείς δεν συνηγορείτε κατηγορία, δεν μπορούμε να ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι εγώ προσεγγίζω τα θέματα θεσμικά. Λέω τι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Μακάρι να μην έχουν και για το πολιτικό σύστημα. Κατηγορήστε πάντως, κύριε Υπουργέ. Μακάρι να μην έχουν. Ναι, βεβαίως, μακάρι, ναι, αλλά μακάρι να μην το έχουν. Σημαντικό ποιο είναι, ότι όταν έρχονται οι βουλευτές, σημερινοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τότε είχαν αποστασιοποιηθεί από το κόμμα τους. Και λένε ότι εδώ υπάρχει ένα μέγα σκάνδαλο. Και μάλιστα η κυρία Μπακογιάννη σωστά ζητάει τότε σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Το 11. Διότι έχει σαφή εικόνα, τουλάχιστον από την επίκαιρη ερώτηση την οποία διάβασα, έτσι, ναι, ότι η φαρμακευτική δαπάνη αυξάνεται, σας είπα, 200 με 300 εκατομμύρια το χρόνο. Χωρίς να γίνεται, χωρίς να γίνονται διαγωνισμοί με πάρτι στις τιμές του φαρμάκου, αλλά και των παραϊατρικών. Εκεί είναι το μεγάλο κόλπο. Έτσι ακριβώς που μεταχειρίζονται τα φαρμακεία. Εγώ θέλω να καταλάβω την εμπλοκή των πολιτικών σε αυτό το θέμα. Γιατί η περιγραφή που κάνει ο Υπουργός σε σχέση με το. Η εμπλοκή είναι, κύριε Κουδαλάκη, του νόμου. Όταν αυτή τη διαδικασία την έχει στα χέρια του ο Υπουργός Υγείας, διότι αυτό έχουν επιλέξει ως νομοθετικό πλαίσιο, τι θέλετε. Βγαίνει ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος τώρα είναι επίτροπος, και λέει για τα εμβόλια μπλα 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 επεστράφησαν, άρα δεν. Για το δεύτερο που είναι. Επεστράφηκαν από την κυρία Γιαννακοπούλου. Έδωσα, λέει. Επεστράφησαν τέλος πάντων. Ναι, αλλά όχι από τον ίδιο, από την επόμενη. Παιδιά, επειδή εγώ δεν έχω χάσει τη μνήμη μου, για να μην τρελαθούμε τελείως. Όταν έσκασε η ιστορία της γρήπης, ναι, οι πιέσεις για να η Ελλάδα να έχει τα εμβόλια από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όπα, σε έχω τώρα. Τα μέσα είναι μέσα στο κόλπο. Τα μέσα, Μαριάννα, ήταν μέσα στο κόλπο. Με συγχωρείς. Μέσα στο κόλπο είναι. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα τώρα. Ότι πήραμε τα μέσα, τα ζητάγανε, οι κυβερνήσεις παραγγέλνανε. Αν ζημιώθηκε ή δεν ζημιώθηκε το κράτος, αν επεστράψαν, δεν το ξέρω. 14 εκατομμύρια εμβόλια. Λέω, μα λέει ο κύριος, ο τότε κύριος υπουργός, ότι επεστράψαν και ότι δεν έγινε ζημία. Αλλά είπε κάτι πιο σημαντικό, γιατί για τα εμβόλια είναι σκοτεινή, αν θέλεις κάποια. Για το μοριακό έλεγχο, για να μην περιστρεφόμαστε γύρω από τα ίδια πράγματα. Το είπε διακομματικό. Όντως. Διακομματική επιτροπή. Άρα, ωραία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπουργός, όχι σε όλη τη φαρμακευτική δαπάνη. Δεν είπα εγώ έτσι, για όλη τη φαρμακευτική δαπάνη. Έχει δίκιο η κυρία. Λέω. Τα είπε αυτά ο κύριος Αβραμόπουλος. Με τον ίδιο τρόπο και πάντοτε δεν ήταν πάντοτε το ίδιο. Θα σας πω το εξής. Γιατί είπε ο κύριος Θεωρώ ατόπιμα. Εάν προέβαινα αυτή την ώρα, κυρία Πυριώτη, σε ένα σχολιασμό μιας μαρτυρικής κατάθεσης και σε ένα σχολιασμό ισχυρισμού που διατυπώνει ένας πρώην Υπουργός Υγείας, ο οποίος εμφανίζεται ότι θα ήταν ατόπιμα για τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και δεν θα προβώ σε κανένα σχόλιο. Αν μπορούν ότι παρεμβήκατε στην δικαιοσύνη, κύριε. Καλά, τώρα θα το συζητήσουμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό πράγματι έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Με τον κύριο Παπαγγελόπουλο έχετε έναν τρόπο να επηρεάζετε τη δικαιοσύνη προ τη δική σα κατεύθυνση. Κυρία Πυριώτη, να το ξεκαθαρίσω. Μια και το έβαλε η Μαριάννα. Μια και το έβαλε η Μαριάννη. Το άφηνα για το άφηνα για το δεύτερο μέρος. Όχι, όχι. Μα το βάζει αντιπολίτευση έτσι κατά τρόπο αυθαίρετο όμως και χωρίς μια λογική βάση. Εγώ ρωτώ ευθέως, δεν πάω γύρω-γύρω. Λοιπόν, πρώτον, σας κατηγορούν ότι δεν υπάρχει στη δικογραφία η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου, το ανέφερε προηγουμένως ο Κώστας. Ότι δεν υπάρχει. Ο κύριος. Μας κατηγορούν ότι δεν είναι Βορύδης. Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Κουρουμπλής λένε. Δεν υπάρχει στις αρχές του 2015. Και επίσης ότι ενώ με μεγάλη έτσι σπουδή αναφέρονται διάφορα στελέχη σας, όχι εσείς προσωπικά, εσείς θεσμικά ακολουθείτε το γράμμα του νόμου. Στην περίοδο Σαμαρά και Επικραμένου απουσιάζει εύνης και ως διαμαγείας η περίοδος Καραμαλή. Ενώ πότε ήταν, πότε ο Καραμαλής ως πρόσωπο. Λέω τι λένε, Μαριάννα. Μαριάννα μου, μισό λεπτό. Να καταλαβαίνομαι τουλάχιστον εμείς. Λέω τι λένε κάποιοι. Θέλεις να αναφέρω και ποια μέσα ενημέρωσης. Σήμερα
Υπάρχει πρωτοσέλιδο άρθρο σε εφημερίδα του ευρύτερου χώρου της Νέας Δημοκρατίας που καλεί τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλήσει έτσι, για το θέμα αυτό. Πες μας την πηγή, τι λες. Η εφημερίδα Φιλελεύθερος. Αυτή. Υπάρχει άλλο άρθρο σε επίσης μεγάλη εφημερίδα καθημερινή που αναφέρεται στην περίοδο Καραμαλή και υπάρχει σε κεντρικό site που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία οι ευθύνες του Καραμαλή. Εγώ δεν μιλώ στον αέρα. Απλώς επειδή δεν θέλω να πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Ρωτώ λοιπόν, ευθέως, από αυτά που σε μας είπατε συνέχεια... πάντως, κύριε Κοντρότσο, φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια τρικυμία. Ναι, μισό λεπτό. Ρώτησε όμως η Μαριάννα. Την άλλη μισή Νέα Δημοκρατία, γιατί δεν είναι στη δικογραφία. Και όλο αυτό το στείνει ότι το φτιάξει η κυβέρνηση. Εγώ το λέω, ναι, αλλά εγώ έκανα ολοκληρωμένα την ερώτηση προεκτείνοντας τη σκέψη της Μαριάννας. Γιατί δεν είναι τα πρόσωπα αυτά, γιατί δημιουργείται η εντύπωση, το δημιουργείται με αλφαγιώτα, η εντύπωση ότι επιλεκτικά αναφέρονται κάποια πρόσωπα εδώ και απουσιάζουν κάποια άλλα. Μα είναι πολύ απλή απάντηση. Η εισαγγελέας διαφοράς, η οποία διεξάγει την έρευνα, πήρε καταθέσεις μάρτυρων. Αυτοί οι μάρτυρες αναφέρθηκαν σε κάποια πολιτικά πρόσωπα. Αυτή τη δικογραφία, μόλις προσέκρουσε σε πολιτικά πρόσωπα, τη διαβίβασε στην προϊσταμένη της αρχή, που είναι η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε μένα και έφτασε στη Βουλή. Τι μας λένε, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει την έρευνα? Η κυβέρνηση έχει διαμορφώσει. Αυτό λένε. Όταν είναι τρέλα. Σκευωρία, αυτό λένε, μα είναι απόλυτη παράνοια. Ότι είναι στην δηλαδή έρευνα, εδώ, λένε. Προσέξτε. Μα είναι απόλυτη παράνοια. Πρώτα απ' όλα, διότι είναι ένας αυθαίρετος ισχυρισμός, ο οποίος δεν έχει καμία υπόσταση και καμία λογική βάση. Δηλαδή θα συζητάμε σε παραλογισμούς. Ότι η κυβέρνηση καθοδηγεί και ποδηγετεί τη δικαιοσύνη. Και μάλιστα το λένε αυτοί οι οποίοι μέχρι πρότινος είχαν ύμνους για τη δικαιοσύνη, ναι, και κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι παρεμβαίνει. Και μάλιστα όχι ότι παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της δικαιοδοτικής κρίσης των δικαστηρίων και των δικαστών, αλλά σχολιάζει αποφάσεις για τις οποίες έχει μια διαφωνία. Λοιπόν, οι ίδιοι οι οποίοι μας έλεγαν μέχρι προχθές ότι η δικαιοσύνη είναι άσπηλη και αμολύντη, σήμερα τι λένε? Ότι η κυβέρνηση ποδηγετεί τη δικαιοσύνη, ότι υπάρχουν επίορκοι, γιατί περί αυτού πρόκειται, εισαγγελική και δικαστική λειτουργή, οι οποίοι δέχονται επιρροές κυβερνητικές για να διαμορφωθεί ένα πολιτικό σκηνικό δίωξης πολιτικών αντιπάλων. Είναι η απόλυτη παράνοια. Γιατί δεν κλήθηκε να καταθέσει ο κύριος Φρουζής, κύριε Υπουργέ? Το νομικό Κοντονή και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ταυτοχρόνως. Γιατί είναι ένα πρόσωπο κλειδί. Δίνει συνεντεύξεις, λέει ότι εγώ δεν είδα τον έναν, δεν είδα τον άλλον, δεν χρημάτισα κανέναν. Είναι προφανές ότι θα κληθεί να καταθέσει στη διαδικασία των μη πολιτικών προσώπων. Η έρευνα συνεχίζεται από την αρμόδια εισαγγελέα. Είναι τόσο κομβικό πρόσωπο. Κύριε Υπουργέ, αυτό είναι ο λόγος. Κάτι άλλο έχει Γιώργος κατανοώ. Αν θέλει, εγώ δεν μπορώ να μπω στο μυαλό της εισαγγελέως η οποία διεξάγει την έρευνα. Ωραία, σας ρωτήσω και νομικό και... να με συμβουλέψετε. Ποιος είναι ο κύριος Φρουζής, για όσους δεν ξέρουν, ήταν το ισχυρό πρόσωπο της περίοδου. Εγώ θα ρωτήσω το δικηγόρο Σταύρο τώρα, σαν να ήθελα συμβουλή. Η ερώτηση είναι δωρεάν. Η ερώτηση μου έχει να κάνει με το εξής. Δεν τον καλούμε γιατί είναι μάρτυρας ή δεν τον καλούμε γιατί είναι ενδυνάμει κατηγορούμενος? Δεν το ξέρω. Πώς σκέφτηκε η εισαγγελέας, δεν το ξέρω. Σε δυναμική ερμηνεία. Δεν μπορώ να κάνω εικασίες. Και θα ήταν ανεπίτρεπτο να κάνω τέτοιου τύπου εικασίες. Λόγω θέσης. Όχι μόνο λόγω θέσης. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος κύριος θα κληθεί να πει τις απόψεις του και να καταθέσει. Πάντως το σύνολο των μαρτυριών και τα κομμάτια που έχουμε μάθει, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εμείς συζητάμε. Και βάζει τελεία να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κρίμα, γιατί σου έχω φέρει ένα χαρτί για τον Αβραμόπουλο. Γιατί λέω πιο χοντρή ιστορία. Το ψάχνα να το πάρω το πρωί, αλλά άμα δεν το θες, δεν πειράζει. Το θέλω. Αν είναι τόσο αποκαλυπτικό, βεβαίως το θέλω. Ξέρεις ότι έχει γίνει προανακριτική, η οποία έχει τελειώσει και την έχει βάλει την υπόθεση στο αρχείο από την ελληνική δικαιοσύνη για την ιστορία της Προμήθειας. Όχι προανακριτική, προανακριτική της Βουλής εννοείς. Όχι, έγινε όχι. Μισό λεπτό και προκαταρτική εξέταση. Βεβαίως από δύο εισαγγελίες κλπ. Ναι. Γιατί εδώ είναι και ζήτημα πώς δημιουργούμε εντυπώσεις, λέω. Έτσι. Τι εννοείς για τον κόσμο, το λέω. Εγώ εννοώ ότι για ένα θέμα για το οποίο εμείς έχουμε χύσει πάρα πολύ μελάνη και έχουμε κράξει αλίπητα τον Αβραμόπουλο για τη μεγάλη αγορά των εμβολίων, έγινε ολόκληρη ιστορία, ακολούθησε τη δικαστική οδό. Έχω εδώ μπροστά μου και τα ονοματάκια τα οποία
βρήκα. Ήταν ο πίκορο εισαγγελέα εγκλημάτων διαφθορά Αντώνιο Ελευθεριάνο και η κυρία Ιωάννα Σέβη, αν διαβάζω καλά το όνομά τη. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Έθεσαν την υπόθεση σύμφωνα με τη διάταξη τάδε και δεν συμμαζεύεται. Στο αρχείο. Και την δικογραφία τη εισαγγελία εγκλημάτων διαφθορά αναφέροντα συλλόγου για του οποίου δεν άσκησαν ποινική δίωξη. Μια ιστορία που έχει διερευνηθεί και συζητιέται 7 χρόνια, 8 χρόνια μετά. Λοιπόν, αυτά okay. όλα κύριε Κουδαλάκη, καταλαβαίνετε ότι θα εκτιμηθούν και θα υπάρξει ένα πόρισμα επί όλων αυτών των συμπερασμάτων. Τι... Η δικογραφία, σας το είπα και στην αρχή, είναι στα πρώτα βήματα λήψης κατάθεσης μαρτύρων. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Απλά, εδώ να σας ρωτήσω όμως κάτι πριν πάμε σε διάλειμμα και να το ρωτήσεις. Όχι ο πρώτος που θα το ρωτήσεις μετά. Μην το ξεχάσω, ωραία, το σημειώνω. Επειδή ο Γιώργος προσέφερε αυτή την πληροφορία και καλά έκανε και την προσέφερε, το είπε και η Μαριάννα, όντως. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε στην συνέντευξή του στον Νίκο Χατζηνικολάου αυτές τις ημέρες στον Αντένα, στην παρέμβασή του, ότι η Διακομματική Επιτροπή ήταν εκείνη. Για το μοριακό έλεγχο. Εγώ θα έλεγα λοιπόν το εξής. Γιατί δεν εισηγούνται όλα τα κόμματα να περάσει αυτή η διαδικασία με το στυλ Αβραμόπουλου σε μια Διακομματική Επιτροπή και το βασανίζουμε τόσα χρόνια. Όλοι μιλούν για τη φαρμακευτική δαπάνη, για το σκάνδαλο του φαρμάκου και ποτέ δεν έγινε. Έγινε ad hoc μία φορά επί Αβραμόπουλου. Απλώς θα πρέπει να ξέρουμε, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές μιας υπόθεσης, ότι και η τιμή έχει ένα ενδιαφέρον που αγοράστηκαν αυτά τα τεστ θέματος. Έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Διότι έχω δει σε εφημερίδες και στον τύπο ότι η δαπάνη αυτή ήταν υπέρογγη σε σχέση με τα κρατούντα στην Ευρώπη. Δηλαδή, ενώ, αν θυμάμαι καλά, είχαμε μία δαπάνη. Σε σχέση με την Οβάρτη, σε σχέση με τα αγωνιστές της Οβάρτης. Όχι, όχι, σε σχέση με αυτή την αγορά των τεστ θέματος. Είχαμε μία δαπάνη. Πονηρή ερώτηση. Είχαμε μία δαπάνη στην Ελλάδα 30-40 ευρώ. Στην Ευρώπη η δαπάνη αυτή ήταν 10 με 15. Επομένως, θα πρέπει να διερευνηθούν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφοντας θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε